Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Ομολογουμένως, τούτη τη φορά έχω διαπιστώσει από τις επαφές που έχω με υποψηφίους σε θέματα Ευρωβουλής, κυριετέρως για την Ευρωβουλή, έχω αναθαρίσει ότι άτομα τα οποία πλέον μπήκανε σε αυτή την τον κικαιώνα της εκλογικής αναμέτρησης αξίζουν. Και σας μιλώ ειλικρινά, έχω εντυπωσιαστεί και αισθάνομαι πολύ μικρός να αντιμετωπίσω αυτούς τους ανθρώπους. Παρ' όλα αυτά θα προσπαθήσω να τους βγάλω την ακτινογραφία, όσοι συνήθως εσείς τουλάχιστον το ξέρετε ότι αυτό εφαρμόζω, για να μας πούνε τι σκέφτονται, πώς το σκέφτονται, γιατί το σκέφτονται και τι έχουν αποφασίσει βασικά, για να μπορέσουμε να τους εμπιστευτούμε και να τους σταυροδοτήσουμε. Γιατί όπως ξέρετε αυτή τη φορά η Ευρωβουλή θα βγάλει ευρωβουλευτές με σταυροδοσία. Έτσι λοιπόν έχω την τιμή και τη χαρά, αλλά βασικά την τιμή και είναι μεγάλη υπόθεση αυτό που σας λέω, τον κύριο Δαβέτα, τον δημοσθένητο Δαβέτα, είναι παγκοσμίως γνωστός, ο οποίος, δεν ξέρω αν πρέπει να το πούμε, ότι σας έχει εμπιστευτεί και ο κύριος Σαμαράς σε πολλά θέματα. Ναι, είμαι σύμβουλός του σε θέματα πολιτισμού. Θα μας τα πείτε. Ναι. Ο κύριος Δαβέτας λοιπόν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει νομικά στη Θεσσαλονίκη και κινηματογράφος στο Παρίσι. Τώρα πώς ταιριάξανε αυτά τα δύο θα μας τα εξηγήσει ο ίδιος. Πήρε το διδακτορικό στη φιλοσοφία της τέχνης από το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης. Από το 1983 ως το 1990 εργάστηκε ως βασικός συνεργάτης στην εφημερίδα Λιμπερασιόν. Υπήρξε αρθρογράφος, το ίδιο και αχθοφόρος να λέγαμε, το ίδιο θα εννοούσαμε. Αχθοφόρος του πολιτισμού. Του πολιτισμού, μπράβο, ναι. Αρθρογράφος λοιπόν των εφημερίδων όπως είναι η Art Forum, Art Studio, Parket, Risk και άλλα πολλά. Διδάσκει και δίνει διαλέξεις σε σχολές καλών τεχνών που όπως καταλαβαίνετε τον έχει κερδίσει η τέχνη, ο πολιτισμός και όχι η νομική. Η νομική είναι το υπόβαθρο για να μπορεί να αποδώσει στον πολιτισμό. Έτσι λοιπόν και σε πανεπιστήμια ανά τον κόσμο. Ο κύριος Δαβέτας λοιπόν είχε την ευγενή καλοσύνη να είναι εδώ κοντά μας για να τον δουν οι Λάκωνες, οι Αρκάδες, οι Κυθύριοι και όχι μόνο στην Αμερική, στον Καναδά, σε όλο τον κόσμο που παρακολουθούν το κανάλι το δικό μας. Κύριε Δαβέτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είναι μεγάλη μου τιμή να σας έχω κοντά μας για να δώσουμε να καταλάβουν στους τηλεθεατές μας ποιος είσαστε, γιατί είσαστε και γιατί αποφασίσατε να αναμετρηθείτε. Καταρχήν σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η Λακωνία είναι ένα ιδιαίτερο μέρος για μένα. Πιστεύω ότι έβγαζε πάντοτε, όπως και στην αρχαιότητα, ισχυρούς χαρακτήρες. Γι' αυτό και οι Λάκωνες είναι σιδηροί ακόμη και σήμερα. Το βλέπουμε αυτό στην καθημερινή ζωή. Βεβαίως, είναι ισχυροί χαρακτήρες και είναι ίσως η πρώτη μου επαφή με τη Λακωνία σε επίπεδο μέσων ενημέρωσης, καθότι πάντοτε ήμουνα επισκέπτης, ενώ είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν, σας ευχαριστώ ιδιαίτερα για αυτή την πρόταση. Άρα δεν πέσατε σε δίστροπο περιπτερά ή ξέρω εγώ κάποιον κακό σερβιτόρο για να πείτε «Ου, πήγα στη Σπάρτη, πήγα στη Λακωνία, πω, κακός ο κόσμος». Γιατί ξέρετε, συμβαίνει αυτό. Ναι, μπορεί να ένας, συμβαίνει. Ένας κακός επαγγελματίας χαλάει την εικόνα της Λακωνίας. Όχι, δεν είχα τέτοιου είδους εμπειρία. Αντίθετα, είχα φίλους από τη Λακωνία, ανθρώπους οι οποίοι μεγάλωσαν στη Σπάρτη, ανθρώπους τους οποίους συνάντησα στο επάγγελμα και διατήρησα και καλή επαφή, αλλά και παρατήρησα επίσης έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ναι. Σταθερό χαρακτήρα, έτσι, δυναμικό χαρακτήρα και αυτό μου έκανε πάντοτε χαρά. Παρόλο ότι έχουμε κάποια παράπονα οι Λάκωνες, ότι η Λακωνία λέει συνορεύει με την Ελλάδα. Το ξέρετε αυτό το πράγμα. Γιατί είχαμε μείνει πίσω
ως προς τα θέματα των δημοσίων επενδύσεων, δρόμους, τρένα και το ένα και το άλλο. Τώρα όμως, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Δηλαδή προχωράνε πλέον οι εργασίες, τελειώνουν, μπορώ να σας πω. Οπότε θα πάψει πλέον λίγαν συντόμως η Λακωνία να συνορεύει με την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί θα είναι και αυτή ένα κομμάτι της Ελλάδας. Κύριε Δαβέτα, σας μιλώ ειλικρινά, έχω εντυπωσιαστεί με το βιογραφικό σας, είναι περίπου 6-7 σελίδες και κάθε γραμμή της σελίδας είναι και μια εργασία δική σας. Και όταν λέμε εργασία, σοβαρότατη και με υπευθυνότητα. Διότι αυτά που δημοσιεύονται, σε αυτά τα μέσα που δημοσιεύονται, είτε σε εφημερίδες, είτε σε περιοδικά, είτε σε συνεντεύξεις, είτε σε διαλέξεις, τα διεθνή μέσα έχουν απαιτήσεις. Διαφορετικά θα σας είχαν αποβάλει. Ξέρετε, στην Ευρώπη και γενικότερα στο παγκόσμιο στερέωμα υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό που ονομάζουμε αξιοκρατία. Είναι πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι δημοσιεύουν, έτσι, στο ποιους δημοσιεύουν. Συμφωνώ. Και τους περνούν από μια κρυσάρα, να το πω έτσι όπως το έλεγε ο παππούς μου, από μια κρυσάρα, με αποτέλεσμα να σταχυολογούν πραγματικά κάθε βήμα, κάθε λέξη του υποψήφιου. Άρα μπορώ να πω ότι είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος ότι είχα την τύχη η προσπάθειά μου να ευωδοθεί και σπουδαία περιοδικά διεθνή επιστημονικά. Ναι, να με φιλοξενήσουν. Βλέπω πάρα πολλά πράγματα και έχω εντυπωσιαστεί πάρα πολύ, γιατί ξέρω την αξία που πρέπει να έχετε για να σας δεχθούν στις σελίδες τους ή στις εκπομπές τους είτε στις ομιλίες τους. Πέστε μας λοιπόν, θα μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στο λάκκο των δαιμόνων που είναι όλα τα κοινοβούλια του κόσμου? Κοιτάξτε να δείτε. Και το λέω όλα τα κοινοβούλια για να μην παρεξηγηθώ. Δεν είμαι εναντίον του κοινοβουλίου. Είναι μια δημοκρατική διαδικασία, την οποία πλέον πρέπει να την έχουμε σαν κορώνα στο κεφάλι μας. Αλλά από εκεί και πέρα είναι και δύσκολο. Είναι δύσκολο. Θα σας πω το εξής. Από μικρή ηλικία πίστευα ότι ο άνθρωπος πρέπει να μπορεί να έχει και κοινωνική αγωγή και κοινωνική δράση, αλλά και εσωτερική δράση. Σωστό. Αλλιώς είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, εάν μείνει μόνο στην εσωτερική δράση, τότε γίνεται απόκοσμος, τότε γίνεται, αν θέλετε, εσωστρεφής και δεν μπορεί να εξωτερικεύσει τις όποιες χαρές έχει ανακαλύψει στην εσωτερική του ζωή. Εάν δεν γίνει μόνο εξωστρεφής, τότε σε αυτή την περίπτωση μπορεί να φτάσει σε μια μορφή κενότητας, σε μια μορφή μηχανικής συμπεριφοράς στη ζωή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να παίρνει είναι, ξανά δυνάμεις. Που είναι και η υποκρισία, βέβαια. Και υποκρισία στο, και, στο 100%. Ναι, και είναι απλά, αν θέλετε, τυποποιημένα πράγματα τα οποία τα επαναλαμβάνεις χωρίς να τα νιώθεις. Βέβαια, η πορεία αυτή ήταν δύσκολη και κάθε φορά που προσπαθούσα να συνδυάσω και τα δύο, έβλεπα ότι ήταν ένα βουνό μπροστά μου. Ώσπου κάποτε έτυχε να διαβάσω ένα κείμενο του Πλάτωνα σε νεαρή ηλικία, τον άνθρωπο της σπηλιάς. Όπου κατά τον άνθρωπο της σπηλιάς, ο άνθρωπος αυτός ήταν αλυσοδεμένος και κάποια στιγμή έσπασε τις αλυσίδες και ανακάλυψε τον ήλιο. Βγήκε λοιπόν προς τα πάνω, αυτός είναι ο μύθος της σπηλιάς, βγήκε λοιπόν προς τα πάνω, είδε τον ήλιο, τον ανακάλυψε, αναφώνησε ότι αυτό ήταν ένα θαύμα που συνάντησε τον ήλιο και θέλησε να ξαναεπιστρέψει πίσω στους άλλους αλυσοδεμένους ανθρώπους να τους ανακοινώσει αυτό το οποίο είχε ανακαλύψει. Και να τους ελευθερώσει. Βεβαίως. Αυτό το πράγμα ήταν μια ωραία μεταφορά με την οποία ταυτίστηκα. Θεώρησα λοιπόν ότι ο άνθρωπος για να μπορεί να βγει στο φως, δηλαδή να μπορέσει να μιλήσει κοινωνικά με τους άλλους ανθρώπους, θα πρέπει να έχει περάσει αυτό το στάδιο της εσωτερικού φωτός, του αλυσοδέματος. Το οποίο τι είναι το αλυσόδεμα? Είναι η προσπάθεια να καταλάβεις τον εαυτό σου. Είμαστε από τα παιδικά μας χρόνια αλυσοδεμένοι με προκαταλήψεις, αλυσοδεμένοι μέσα από αγωγές και από επιρροές που έχουμε στην καθημερινή ζωή. Είτε αυτό λέγεται οικογένεια, είτε αυτό λέγεται καθημερινή παιδεία. Ή και οι γείτορες. Βεβαίως. Κακοί οι γείτορες με την έννοια αυτή, το λέω. Σε όλα τα επίπεδα. Στην καθημερινή μας ζωή, στην πολιτική μας ζωή, στην πνευματική μας ζωή. Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να φύγουμε από αυτά τα δεσμά. Να σας ρωτήσω κάτι επάνω σε αυτό το σημείο. Είναι γεγονός ότι κατά τον Μεσαίωνα η αναγέννηση της Ευρώπης ξεκίνησε από τους Έλληνες.
που φύγανε από εδώ. Βεβαίως. Λόγω της τουρκοκρατουμένης περιοχής μας και πήγανε στην Ευρώπη και ανέπτυξαν τον πολιτισμό, ανέπτυξαν την... Βεβαίως, στη Φλωρεντία, πήγανε στη Φλωρεντία, στην Αυστρία, ναι, στην Ελβετία, σε όλα τα... Στο Παρίσι αργότερα. Στο Παρίσι αργότερα. Και είναι γεγονός ότι Έλληνες ήταν αυτοί που ξεκινήσανε το Αντάρτικο, ας το πούμε, την εποχή εκείνη Αντάρτικο, με την έννοια των νέων ιδεών, της νέας ανάπτυξης. Ναι, ξέρετε, η ελληνική σκέψη χαρακτηρίζεται από ένα θεμελιώδη στοιχείο, το οποίο είναι η ορθολογική δομή της φράσης. Σωστό. Δηλαδή, η έννοια του ορθολογισμού. Σωστό. Αυτόν τον ορθολογισμό, τη λογική, την έχει εφεύρει ο Αριστοτέλης και χάρη στη λογική δομήθηκε όλη η σύγχρονη κοινωνία. Και προϋπήρχε και του Αριστοτέλη, βέβαια. Ναι, ο Αριστοτέλης όμως, τους έδωσε μορφή. Τον μεθόδευσε. Ναι, του έδωσε μορφή, το έκανε μεθοδολογία, το έκανε, αν θέλετε, επιστήμη. Επιστήμη, σωστό. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σωστό. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό το πράγμα υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε όχι, υπάρχει μέσα στη γλώσσα μας. Όταν λοιπόν εγώ ήθελα. Χωρίς να επηρεάζεται από την εξέλιξη της γλώσσας μας, της γλώσσης μας, η οποία θεωρείται ότι έχει πάει σε ευθύνουσα κατάσταση. Κοιτάξτε, και να επηρεάζει. Επιρροές. Οι επιρροές που έχει η γλώσσα μας είναι επιρροές που μπορεί να έχουν σε σχέση με τις λέξεις. Η δομή όμως της φράσης δεν μπορεί να αλλάξει. Μάλιστα. Γιατί έχει να κάνει με τη λογική που ένας άνθρωπος σκέφτεται. Το αν κάποιος θέλει να χρησιμοποιήσει λέξεις όχι τόσο ψαγμένες ή πολύ πρόχειρες, μπορεί να τις χρησιμοποιήσει. Αλλά η δομή παραμένει. Καταλάβατε. Κατάλαβα. Το θέμα είναι το εξής. Έχετε δίκιο. Ότι εγώ μόλις είδα λοιπόν, διάβασα αυτό το βιβλίο, τότε αποφάσισα ότι μπορώ να έχω και εσωτερική ζωή και εξωτερική ζωή. Να μπορώ να βρίσκω την ισορροπία. Στο πανεπιστήμιο λοιπόν πήγα στη νομική, αλλά η αναζήτηση, αν θέλετε, αυτή τη εσωτερική ζωή δεν περνούσε μόνο από την νομική. Δεν σας κάλυψε εσωτερικά. Ναι, δεν ήταν, έψαχνα ίσως περισσότερα πράγματα. Ακριβώς. Και έφυγα σε ηλικία 22 χρονών, 21 για την ακρίβεια, λίγο πριν πάρω το πτυχίο. Βέβαια, επέστρεψα και πήρα το πτυχίο για να είμαστε εντάξει. Έφυγα για το Παρίσι, όπου θέλησα να σπουδάσω, να μπω στον χώρο των γραμμάτων και των τεχνών και να σπουδάσω πολύ ειδικά φιλοσοφία. Η φιλοσοφία ήταν από τη φιλοσοφία που μου έδωσε το ένασμα, αυτό το κείμενο του Πλάτωνα, και αργότερα η φιλοσοφία είναι αυτή η οποία με έστρεψε στο να μπορέσω να φτάσω σε ένα άλλο βιβλίο, το οποίο μου έκανε ιδιαίτερα, αν θέλετε, ιδιαίτερη επίδραση και γοητεία. Ήταν το Αριστοτέλη που έλεγε ότι η πολιτική είναι η υψηλότερη των τεχνών. Βέβαια, άμα το πούμε αυτό σήμερα στους σημερινούς ανθρώπους, θα γελάσουν και θα πούνε. Ενώ είναι πραγματικό της. Ναι, δηλαδή. Είναι η τέχνη του εφικτού. Βεβαίως. Η τέχνη του εφικτού, η τέχνη του λόγου. Του λόγου. Η τέχνη της πρότασης. Σωστό. Η τέχνη, αν θέλετε, του οράματος. Όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην πολιτική. Διότι η πολιτική εμπεριέχει τη λέξη πόλης, τη λέξη πολίτης και τη λέξη πολιτισμό. Ένας λοιπόν πραγματικός. Του οραματισμού. Βεβαίως. Αλλά ένας που κάνει δηλαδή πολιτική. Δεν μπορεί να μην έχει πολιτισμό. Βέβαια. Εάν δεν έχει πολιτισμό, τότε αυτό που κάνει δεν είναι πολιτική, είναι διαχείριση. Είναι υπάλληλος κάποιου θεσμού και κάνει διαχείριση. Αυτό το οποίο δηλαδή παρατηρούμε συχνά σήμερα, το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολύ στην πολιτική συμπεριφορά των πολιτικών μας εκπροσώπων, και γι' αυτό ακριβώς και ο κόσμος δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό, για να μην πω απόλυτα, δικαιολογημένα σε μεγάλο βαθμό, είναι δύσπιστος, διότι αυτή η τέχνη του εφικτού, όπως αναφέρατε πολύ σωστά πριν, εάν δεν έχει πολιτισμικές ρίζες, αν δεν έχει πολιτιστικές, αν θέλετε, βέβαια, θεμελιώδεις αρχές. Για τους πολίτες αρχές. Τότε δεν μπορεί να αποδώσει, δεν μπορεί να απαντήσει στα ερωτήματα και στα αιτήματα των πολιτών. Ο πολίτης εμπιστεύεται την πολιτική για να μπορέσει η πολιτική να του φέρει σε πέρας τα ουσιαστικά αιτήματα. Ένας πολιτικός δεν μπορεί να. Προσέξτε, άλλο η πολιτική και άλλο η πελατειακή σχέση. Ένας σοβαρός πολιτικός δεν μπορεί να λέει, έλα εσύ από το γραφείο μου να σου κάνω αυτό το ρουσφέτη, να σου κάνω το ένα, να σου κάνω το άλλο. Διότι με αυτή τη λογική δεν πρόκειται για πολιτική. Πρόκειται για πελατειακή σχέση. Μάλιστα. Σωστό. Άλλο η πελατειακή σχέση, την οποία μπορεί να την κάνει και ένας δικηγόρος, μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε επάγγελμα. Άλλο πολιτική, η οποία εφόσον δεχτούμε ότι είναι υψηλότερη των τεχνών, τότε θα πρέπει με βάση τη μαεστρία της τέχνης να μπορεί να βρίσκει λύσεις. Τη μαεστρία του λόγου. Ναι, να μπορεί να βρίσκει λύσεις στα κύρια αιτήματα της συλλογικότητας. Δηλαδή, αν είμαστε 30 πολίτες, δεν μπορεί η πολιτική να δώσει απάντηση και στους 30, θα δώσει όμως απάντηση στους περισσότερους, στο κοινό αίτημα. Θα πρέπει οι 30 λοιπόν να εκφράσουν. Είναι και η βάση της δημοκρατίας. Έτσι ακριβώς. Το κοινό αίτημα
Και αυτό το κοινό αίτημα να το παραλάβει ο πολιτικός σαν εκπρόσωπος αυτών των 30, το πασιμβολικά των 30, μπορεί να είναι οποιοδήποτε αριθμός. Να αγωνιστεί για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Αυτό το πράγμα λοιπόν μπήκε βαθιά μέσα στο μυαλό μου ότι εγώ θέλω να το υπηρετήσω. Όλοι μου λέγανε, μα είναι δυνατόν. Μα είναι δυνατόν. Θα αντιμετωπίσεις τόσες καταστάσεις, θα αντιμετωπίσεις τόσες δυσκολίες. Οκ, λέω εντάξει. Ας αντιμετωπίσω τόσες δυσκολίες. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Να μην εμποδίζουμε τον εαυτό μας μπροστά στις δυσκολίες να εγκαταλείπει. Δηλαδή, εγώ είπα στον εαυτό μου το εξής. Έστω και αν αντιμετωπίσεις μια πλειοψηφία ανθρώπων οι οποίοι δεν θα σε εμπιστευτούν στον χώρο της πολιτικής. Διότι θα πούν ότι είσαι έξω από το κύκλωμα, έξω από το σύστημα, είσαι διαφορετικός. Αυτό που είπα εγώ είναι το εξής. Μπορώ εγώ να με εντάξει με τον εαυτό μου? Μπορώ εγώ σε αυτά με τη συνείδησή μου, αυτά τα 2-3 τα οποία θα υποσχεθώ στον κόσμο, αυτά τα 2-3 τα οποία θα αναλάβω και θα προσπαθήσω να τα φέρω σε πέρας, μπορώ να ξέρω ότι έχω κάνει το καλύτερο του εαυτού μου για να τα φέρω σε πέρας, έστω και αν το αποτέλεσμα δεν είναι πάντοτε το ιδεατόν? Να μπορώ εγώ να κοιτάω στα μάτια τον εαυτό μου και να κοιτάω στα μάτια αυτούς οι οποίοι δίπλα μου θα μου πούν, μα κύριε Δαβέτα, σου εμπιστευθήκαμε αυτή την πρόταση, αυτό το ρόλο. Να μπορώ εγώ με ντοκουμέντα, να μπορώ εγώ με την ειλικρίνειά μου να τους πω, έκανα 1, 2, 3, 4. Μάλιστα. Με αποδείξεις. Εφόσον λοιπόν εγώ το κάνω, δεν με ενδιαφέρει αν δεν το κάνει ο διπλανός μου πολιτικός. Με ενδιαφέρει να το κάνω εγώ. Διότι αν λειτουργήσω, μόνο να τελειώσω αυτό, να με συγχωρείτε. Όχι, υπέρα, διότι αν εγώ πω, διάλογο έχουμε. Ναι, αν εγώ πω ότι δεν μπορώ να το κάνω διότι απογοητεύομαι επειδή οι άλλοι δεν αφήνουν, τότε με αυτή τη λογική. Εάν οι άλλοι είναι λίγοι, δεν σας απασχολεί. Ναι, αυτό. Και είναι και κάτι άλλο, ξέρετε το εξής. Θα προσπαθήσετε όμως να τους πείτε. Βεβαίως. Ένας άνθρωπος των γραμμάτων έχει δύο επιλογές. Ή να κάτσει στη γωνία του και τότε να αγιάσει μέσα στην ασφάλεια όμως του ρόλου του. Του μη λάθους. Του μη λάθους, πολύ σωστά. Ναι. Ή να μπει, μ' άρεσε αυτό το μη λάθους. Ή να μπει στη λογική της πολιτικής μέσα από τις δυνάμεις και την ενέργεια του πολιτισμού που έχει σαν πνευματικός άνθρωπος και να μπει στη μάχη έστω κι αν κάνει λάθη. Σωστό. Άλλωστε τα λάθη για τους ανθρώπους είναι. Ναι, έτσι, αλλά δεν λέμε. Έτσι, άρα τα λάθος μπορεί να το διορθώσουμε. Βεβαίως. Είτε με την πρώτη, είτε με το πρόβλημα λάθη. Λοιπόν είναι εάν προσπαθήσουμε να το διορθώσουμε. Εκεί είναι το πρόβλημα. Προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Και εκεί αφήνει το σύστημα. Εκεί είναι θέμα αρχών. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή, όποιος έχει αρχές, ακόμη και αν το σύστημα του πάει εμπόδιο, αυτός όσο αφορά το μέτρο των δυνατοτήτων του, θα το κάνει. Εσείς είσαστε υποψήφιος αυτή τη στιγμή στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Ευρωβουλή βέβαια είναι μια αχανής κατάσταση σε 700 τόσο ευρωβουλευτών και όχι μόνο. Με διάφορες κομματικές ομάδες. Θα μπορέσετε εσείς να παλέψετε και να περάσετε τα μηνύματα ή τις απόψεις όχι της κυβέρνησης της Ελλάδος ή της Βουλής της Ελλάδος, αλλά της απόψης των πολιτών που εσείς πρέπει να έχετε άμεση επαφή. Έτσι ακριβώς. Θα σας πω το εξής. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι πολύ, γιατί μέχρι πολύ τώρα, μέχρι τώρα, επειδή έχω τύχει και έχω πάει στις Βρυξέλλες και έχω συμμετάσχει σε press conference με τους ευρωβουλευτές μας κατά το παρελθόν, κάπου όλοι αυτοί εκφράσανε ένα παράπονο ότι δεν περνάνε τα μηνύματα της Ευρωβουλής προς την τοπική βουλή του εκάστοτε κράτους. Αυτό ήταν σημαντικό για μένα, δηλαδή κάπου με απογοήτευσε και λέω, δηλαδή τι κάνουμε? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα οι ευρωβουλευτές ήταν διορισμένοι από τους αρχηγούς κομμάτων. Ναι. Αυτό τι σημαίνει? Ότι πηγαίναν με μια ασφάλεια. Πηγαίναν εκεί, μπορούσαν να κάνουν κάποιες δουλειές, αλλά δεν είχαν, αν θέλετε, μια σχέση δυσκολίας, διότι όταν βγαίνεις με σταυρό, ο κόσμος ο οποίος σε στέλνει είναι αυτός που δεν θα σε ξαναστείλει. Είναι τόσο απλό. Αυτός που σε στέλνει και σε ψηφίζει είναι αυτός ο οποίος θα απαιτήσει την επόμενη φορά, έλα εδώ κύριε Ευρωβουλευτά. Εσείς στην Ευρωβουλή. Στην Ευρωβουλή υπάρχουν κονδύλια. Μάλιστα. Πολλά κονδύλια. Τα οποία έχουν μείνει επανειλημμένα χωρίς χρησιμοποίηση από τους Έλληνες ευρωβουλευτές. Τι θα κάνεις σε αυτή την περίπτωση? Εμείς σε βγάλαμε με σταυρό. Θα τα βγάλεις πέρα? Θα κάνεις κάποιες ενέργειες, κάποια αιτήματα ώστε να μπορέσουν χρήματα να μπουν
στην περιοχή μας για κάποια πολιτιστικά έργα τα οποία εκτός από τη χαρά της επικοινωνίας του πολιτισμού θα φέρουν και θέσεις εργασίας ή δεν θα το κάνεις. Και ανάπτυξη. Βέβαια, διότι θέσεις εργασίας μοιραία έχει να κάνει αποτέλεσμα αναπτυξιακών προσπαθειών. Έτσι. Λοιπόν, εκεί λοιπόν νομίζω ότι αυτή τη φορά είναι πολύ ιδιαίτερες οι ευρωεκλογές και χαίρομαι που ο Πρωθυπουργός έβαλε το Σταυρό, διότι ο κόσμος θα πρέπει να ψηφίσει με βάση το Σταυρό. Και εδώ είναι που θέλω να τονίσω ένα σημείο. Ναι. Ο κόσμος πολλές φορές λέει είμαστε θυμωμένοι με το σύστημα. Καλά κάνω και είναι θυμωμένοι με το σύστημα. Βεβαίως και να είναι θυμωμένοι με το σύστημα. Όμως εδώ είναι η σόφρονα πρόταση την οποία μπορούμε να έχουμε όλοι μας. Λέει λοιπόν, δεν μ' αρέσει το σύστημα. Τι κάνω λοιπόν. Παράδειγμα, είμαι θυμωμένος με τη Νέα Δημοκρατία. Είμαι θυμωμένος με ένα άλλο κόμμα. Τι κάνω. Πηγαίνω στα άλλα κόμματα τα οποία είναι ακραία, τα οποία δεν στοχεύουν τη δημοκρατία και απειλούν τη δημοκρατία. Ή ψηφίζω μέσα στο κόμμα μου το παλιό, μαυρίζοντας όσους είναι παλαιοκομματικοί, τους οποίους εγώ πιστεύω ότι ανήκουν πραγματικά στο παλιό σύστημα, όχι δηλαδή προτείνοντας νέους. Ναι, όχι μαυρίζοντας, αγνοώντας. Αγνοώντας, αυτό εννοώ. Γιατί το μαυρίζοντας σημαίνει ότι θα του βάλουμε μαύρο σταυρό. Ναι, όχι. Αγνοώντας. Δηλαδή δεν ψηφίζω κάποιον τον οποίο εγώ θεωρώ έτσι, ότι έτσι, είναι παλιάς αντίληψης. Ναι, παλιάς αντίληψης. Δεν ψηφίζω κάποιον ο οποίος είναι γνωστός σαν παλαιοκομματικός και σαν συστημικός. Τι θέλω λοιπόν, εφόσον αγαπάω την πατρίδα μου και θέλω πραγματικά το παλιό μου κόμμα που αγαπούσα να μείνω στο κόμμα μου, τι κάνω λοιπόν, ψηφίζω νέα πρόσωπα. Υπάρχει περίπτωση όμως κάποιες τέτοιους οραματισμούς ή προσπάθειες στην Ευρωβουλή να λάβετε κάποια εντολή από την κεντρική εξουσία του κράτους, του οποίου και εκπροσωπείτε βεβαίως, να σας πούνε, ξέρεις, σταμάτα αυτές τις προσπάθειες που κάνεις, γιατί δεν μας συμφέρει σε διεθνές επίπεδο ή σε εκείνο το επίπεδο ή στο άλλο. Οπότε τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση, σας παίρνουν τα φτερά. Όσον αφορά το δικό μου τομέα, ναι, προσέξτε, ναι, ναι, τα πράγματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, αυτό μπορεί να συμβεί σε θέματα ίσως τα οποία αφορούν προϊόντα γαλακτοκομικά ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όσον αφορά τον πολιτισμό, μέχρι τώρα δεν υπάρχουν τέτοιου είδους περιορισμοί. Το αντίθετο, ζητούν ανθρώπους οι οποίοι να ξέρουν το αντικείμενο και να μπορούν να ενεργοποιήσουν τα κεφάλαια που υπάρχουν στην κοινή αγορά. Να οραματιστούν πάνω, ναι, σε αυτό. Και το να ενεργοποιήσουν θέμα. Τα κεφάλαια, προσέξτε. Ναι. Υπάρχουν χρήματα τα οποία δεν έχουν ενεργοποιηθεί. Χρήματα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μνημεία, σε διάφορα, σε αρχαίους τόπους, να φέρουμε σε επαφή. Εκδηλώσεις. Ναι, κοιτάξτε εκδηλώσεις. Παράδειγμα, έχουμε ένα αρχαίο μνημείο στη Σπάρτη. Ένα αρχαίο χώρο. Αυτό το μνημείο. Έχουμε το περιβόητο αρχαίο θέατρο, το οποίο θεωρείται εισάξιο της Επιδαύρου και δεν μπορούμε να το ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, τι λέει η κοινή αγορά. Λέει η κοινή αγορά το εξής. Εάν το θέατρο της Σπάρτης το φέρουμε σε επαφή με ένα άλλο θέατρο του Ιγυθίου, ξέρω εγώ, ναι, που είναι μικρό βέβαια. Ναι, προσέξτε, με ένα άλλο θέατρο της Ιταλίας και με ένα άλλο θέατρο της Ισπανίας, για παράδειγμα, αυτά τα τρία θέατρα δημιουργούν μια κοινή ομάδα πολιτισμικής δράσης η οποία χρηματοδοτείται κατά 70% από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό, ναι. Άρα μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ταυτόχρονα τρία θέατρα, να δημιουργήσουμε ανταλλαγές πολιτισμού ανάμεσα στις πολιτισμικές μνήμες της Ισπανίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, να ξαναβρούμε τους αρχαίους πολιτισμούς σε σύγχρονη μορφή. Και όλα αυτά κατά 70% χρηματοδοτημένα από την κοινή αγορά. Και απομονώνοντας πλέον ή αποδιώχνοντας αυτό που λέγεται ότι η Ελλάδα έχει χωριστεί σε περιοχές που υπάγονται στην Αγγλική Αρχαιολογική Υπηρεσία, στη Γαλλική Αρχαιολογική Υπηρεσία, στη Γερμανική Αρχαιολογική Υπηρεσία, σε όλες τις άλλες εκτός από την Ελληνική. Βεβαίως. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση. Θα μπορέσετε να τα παλέψετε αυτά τα μεγαθύρια. Από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφερθεί για το project, όλα τα άλλα παρακάμπτονται. Διότι το αφεντικό είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση πει ότι εγώ βρίσκω αυτό το project που μου στέλνετε, το βρίσκω ενδιαφέρον, τότε εγώ το χρηματοδοτώ και από εκεί πέρα παρακάμπτονται όλες οι άλλες διαδικασίες. Ένα μικρό παράπονο ενός πολίτη που κάθεται στην Λακωνία. Το αρχαίο θέατρο της Σπάρτης, το οποίο θεωρείται, σας είπα, εισάξιο της Επιδαύρου. Αν το ξέρετε και καλύτερα. Βεβαίως. Παραμένει ανέπαφο, διότι λέει έχει το δικαίωμα η Αγγλική Σχολή, Αρχαιολογική Σχολή, να έρχεται από το 1905 που το έχουν πάρει σαν, για να κάνουν τις μελέτες τους και την διαχείριση της εκπαίδευσης, και δεν τολμάει κανένας να το ακουμπήσει.
Αυτό είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Έτσι, μπράβο. Όταν θα μπορέσετε υπάρχει... λοιπόν εκεί εσείς, γιατί σε εσάς εμείς σας θέλουμε να σας στείλουμε στην Ευρώπη σαν μαχητές, σαν πρώτη μονάδα κρούσεως στα θέματα που μας απασχολούν. Το αναλαμβάνω και θα σας λέω το εξής. Δεσμεύομαι εδώ, χωρίς να λέω πολλά λόγια, γιατί εγώ δεν είμαι και παλιός πολιτικός. Άρα γι' αυτό και σας τα λέω. Δεν έχω μάθει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι θεατρική μου, μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεσμεύομαι εδώ μπροστά σας να φτιάξουμε ένα ντοσιέ, δηλαδή να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα σε σχέση με αυτό το θέατρο, να μελετήσουμε όλες τις παραμέτρους και εφόσον οι δυνατότητες και οι συνθήκες μου το επιτρέψουν, δηλαδή βγω ευρωβουλευτής, να είναι από τις άμεσες προτεραιότητες μου, διότι η Σπάρτη έχει σπουδαία ιστορία αρχαιολογική. Όλος ο κόσμος μιλάει ξέρετε. Για τη Σπάρτη. Δεν έχουμε μουσείο. Εγώ σας λέω και κάτι άλλο. Να κοιτάξουμε με κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να φέρουμε και διάσημες προσωπικότητες να επισκεφθούν τη Σπάρτη, διότι θα μπορούν να γίνουν μέσα από τις ανταλλαγές αυτές που προτείνω των μουσείων να γίνουν συμπόσια και συνέδρια με διάφορες προσωπικότητες από τον κινηματογράφο, το θέατρο και όλα αυτά, οι οποίοι μπορούν όχι μόνο να συζητήσουν και να οραματιστούν, αλλά μπορούν ακόμη και να γυρίσουν αντίστοιχες ταινίες. Βλέπουμε τόσες ταινίες που μιλάει για τους 300 της Σπάρτης που έγινε στο Χόλιγουντ όλο ο κόσμος. Και δεν έχει γίνει καμία εκμετάλλευση. Σκεφτείτε ότι μια τέτοια ταινία θα μπορούσε να γυριστεί στην Ελλάδα. Κάποιες πολιτικές κινήσεις. Πουρκουανό που λένε και οι Γάλλοι. Βεβαίως. Χρειάζονται πολιτικές κινήσεις, πολιτική πειθό. Και για να γίνει αυτό, επειδή ξέρω τους Ευρωπαίους επί 30 χρόνια που ζω έξω, χρειάζονται τα κατάλληλα πρόσωπα για να πιστούν. Πρόσωπα τα οποία θα τους δείξουν εμπιστοσύνη, ώστε να πούν: OK, κάνουμε τα γυρίσματα αυτά στη Σπάρτη. Δεσμεύομαι λοιπόν να ξεκινήσω εδώ μαζί σας. Θα ξαναβρεθούμε σε αυτήν την εκπομπή. Θα σας ενημερώσω, εφόσον βγω ευρωβουλευτής, για όλες τις ενέργειες τις οποίες θα κάνω. Το παίρνω σαν υπόσχεση. Όχι σαν υπόσχεση, σαν δέσμευση. Ωραία. Εδώ σε εσάς θα ξαναβούμε και θα σας αναφέρω ένα μετά το άλλο τις προτάσεις που θα κάνω στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάνοντας αναφορά σε όλες τις κινήσεις. Άρα, αναλαμβάνετε την υποχρέωση να κινηθείτε σε επίπεδο πολιτισμού. Βεβαίως. Στα επίπεδα πολιτισμού γενικώς. Και να παλέψετε. Και ειδικώ στη Σπάρτη, αυτό που είπαμε. Και ειδικά για τις αρχαιότητες εκεί της Σπάρτης κλπ. Θέλω να μου πείτε όμως πώς θα πείσετε εκτός από αυτό τον τομέα. Γιατί καλώς ή κακώς έχουμε ένα κατεστημένο. Έχουμε μάθει ο βουλευτής μας, ο ευρωβουλευτής μας ή δεν ξέρω ποιος, ο πολιτευτής μας να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο έναν-ένα χωριστά. Και να του λέει εγώ είμαι εδώ και μην ανησυχείς και εκείνο και τα άλλα. Με υποσχέσεις, με πελατολόγιο, ναι. Όπως το είπατε εσείς προηγουμένως. Θα μπορέσετε να το απομονώσετε λιγάκι αυτό το πράγμα. Κοιτάξτε, έστω λιγάκι. Εδώ και δύο χρόνια που είμαι σύμβολος του Πρωθυπουργού, δέχομαι στο γραφείο μου πάμπολες επισκέψεις. Βέβαια. Αυτές τις επισκέψεις κάποιες έχουν ενδιαφέρον, κάποιες όμως δεν έχουν ενδιαφέρον. Θα σας πω γιατί. Διότι έρχονται άνθρωποι οι οποίοι λένε έτσι απλά. Τις προάλλες ήρθε ένας, μάλιστα ήταν και ιερωμένος, και μου λέει θέλω να βάλετε την κόρη μου σε μια δουλειά. Του λέω πρώτα απ' όλα εγώ ο ρόλος μου δεν είναι να βάζω δουλειές. Δεύτερον, η κόρη σας έχει κάνει κάποιες προτάσεις, έχει κάνει κάποιες αιτήσεις. Όχι, μου λέει. Λέω πώς θα τη βάλουμε σε μια δουλειά. Μου λέει άμα θέλετε εσείς. Α, έτσι λέω. Έτσι πάμε, σκεφτείτε την οτροπία. Λέω, με συγχωρείτε. Αυτό που μπορώ να κάνω είναι το εξής. Πέστε μου που έχει υποβάλει την αίτησή της, εφόσον εγώ μιλήσω μαζί της και δω ότι είναι ενδιαφέρον άνθρωπος, να πω λοιπόν, να πάρω ένα τηλέφωνο και να πω. Έχει υποβληθεί μία αίτηση. Εξετάστε τη. Προσέξτε τη, κάντε μία συνάντηση με αυτή τη δεσποινίδα ή αυτή την κυρία ή αυτόν τον κύριο και δέστε ότι πραγματικά αυτό που κατάλαβα εγώ την πρώτη φορά έχει κάτι ενδιαφέρον σαν άνθρωπος. Αυτό δεν θα γίνει σε βάρος άλλων όμως που έχουν κάνει αίτηση. Έτσι. Διότι αν γίνει αυτό, το ξαναγυρίζουμε στα παλιά. Η προσπάθεια του Πρωθυπουργού είναι αυτή. Να ξαναμπορέσουμε να βάλουμε τις βάσεις μιας ισοκρατίας, μιας αξιοκρατίας. Διότι εάν δεν γίνει αυτό, τότε δεν μάθαμε τίποτα από την κρίση. Ξαναγυρίζουμε πίσω. Λέγεται στο ευρύ κοινό, στους συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας, ότι ο Σαμαράς κατάφερε με τον τρόπο του, με το πάλεμα που κάνει, να αναστρέψει το κακό, το κακό όνομα που είχαμε στην Ευρώπη και λοιπά, και τελικά να μας έχουν δεχτεί. Ισχύει αυτό, θα σας το πω τώρα. Θα ήθελα να μας το εξηγήσετε, ναι, αυτό. Ισχύει αυτό, θα σας το πω.
Και σας το λέω αυτό σαν καθηγητής που είμαι ακόμη καθηγητής. Ναι, δηλαδή, μην ξεχνάτε ότι τη μισή εβδομάδα είμαι εδώ, στον Πρωθυπουργό δίπλα, και τη μισή εβδομάδα κάνω τα μαθήματά μου στη Γαλλία. Και θέλω να το τονίσω αυτό, τα έξοδα της μετακίνησής μου τα πληρώνω εγώ από το μισθό μου. Έχει σημασία να το πω αυτό, να το ακούσει ο κόσμος. Δεν μου πληρώνει ο Πρωθυπουργός τα χρήματα να έρθω από τη Γαλλία για εδώ. Τα πληρώνω εγώ. Με δικιά μου θέληση, γιατί έζησα 30-35 χρόνια στο εξωτερικό, αγαπάω τη χώρα μου. Πέστε το ότι το έχω σαν... σαν εργαζόμενος παρά το Πρωθυπουργό, έχετε κάποια αμοιβή? 1.100 ευρώ το μήνα. Και πληρώνω 1.200 ευρώ... Ενίκιο. Όχι ενίκιο, τα εισιτήριά μου. Τα εισιτήριά σας. Αυτά είναι καταγραμμένα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άρα, ζω με τα χρήματα που βγάζω από τη Γαλλία και μάλιστα κατά το ίμιση, διότι το ίμιση της εβδομάδος είμαι εδώ. Ναι, βέβαια, βέβαια. Και πολύ σωστά δέχτηκα την πρόταση του Πρωθυπουργού, διότι ο Πρωθυπουργός λέει: θα σε έχω δίπλα μου σαν σύμβουλό μου, αυτά είναι τα χρήματα που σου δίνω. Από εκεί πέρα, αν εσύ θυθείς να πηγαίνω έρχεσαι από τη Γαλλία, είναι δικό σου. Ο Πρωθυπουργός σας γνώρισε από το έργο σας. Ναι, καθαρά από το έργο μου, αλλά πριν φτάσουμε σε αυτό, θα ήθελα να σας πω πώς κατάφερε αυτό το ερώτημά σας να μεταπίσει την κοινή γνώμη, τη διεθνή κοινή γνώμη για την εμπιστοσύνη στο έργο του. Έτσι, να μην το παραλείπουμε. Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, αυτό το οποίο είχε χάσει η Ελλάδα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, μέχρι να ανέβει ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς στην κυβέρνηση, ήταν αυτό που λέμε credibility στα αγγλικά, τι σημαίνει εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη. Γιατί? Διότι μας δίναν δάνεια, τα δάνεια αυτά από κακή χρήση των πολιτικών, ξεκάθαρα, μην κοροϊδευόμαστε, από ανικανότητα της πολιτικής ελίτ, δεν πηγαίναν εκεί που έπρεπε να πηγαίνουν. Των υπαλληλικών παραγόντων. Όλα αυτά. Οι υπάλληλοι είναι υπάλληλοι και της πολιτικής ελίτ. Δηλαδή, ένας πολιτικός πρέπει να ελέγχει τους υπαλλήλους του. Δεν τους αφήνει σε ασυδοσία. Μιλάω σε γενικές γραμμές, γιατί πολύ ειδικά υπάρχουν πάρα πολλοί πολιτικοί οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία. Μιλάμε όμως για την εικόνα τη γενική. Άρα λοιπόν, τι συνέβη? Χάθηκε εμπιστοσύνη. Όταν ο άλλος σου λέει ότι σου δίνω εγώ χρήματα για να κάνεις αυτό το project και δεν γίνεις και το χρησιμοποιείς κάπου αλλού, από εκεί και έπειτα χάνει την εμπιστοσύνη. Δεν παράγεις και δεν χρησιμοποιείς σωστά τα κονδύλια. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ τι κάνω? Δεν σου δίνω άλλα δάνεια και εσύ σου ζητάω να μου δώσεις τα χρήματα. Αυτό τι είναι? Αυτό που βιώσαμε. Κρίση. Μέχρι τώρα οι τράπεζες δίναν δάνεια. Ξαφνικά οι τράπεζες. Αφιδώς. Ναι, δεν δίνουν δάνεια. Βέβαια. Δεν δίνουν για δάνεια και σου λέει μου χρωστάς. Και πού θα τα βγάλεις εσύ τα χρήματα? Πρέπει λοιπόν σαν οικοκύρης, όταν χρωστάς, να κάνεις ένα οικογενειό. Μια οικονομία. Τι κάνει δηλαδή όταν ένας που έχει μια οικογένεια και ξαφνικά του βγαίνει κάτι παραπάνω το χρέος όταν έχει παιδιά και οικογένεια? Έτσι λειτουργεί ένας σωστός πολιτικός. Είναι πολιτικός πατέρας της πολιτείας, της χώρας. Τι κάνουμε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση? Κόβουμε από τα γύρω και κρατάμε μόνο τα αναγκαία. Άρα αληθεύει ότι έναν πολιτικό για να τον εμπιστευτείς πρέπει να δεις πώς διαβιώνει την οικογένειά του. Βεβαίως. Έχει να κάνει με τον τρόπο που ζει, εάν είναι άνθρωπος ο οποίος έχει μέτρο, αξίες και προτεραιότητες. Βεβαίως. Αν έχει κάποια αγαθά τα οποία στηρίζει. Σωστά. Αυτό λοιπόν προσπάθησε να κάνει ο Αντώνης Σαμαράς. Θεώρησε ότι είναι μια οικογένεια όλο αυτό το πράγμα και θεώρησε ότι πρέπει να κάνει κάποιες περικοπές, όχι ότι τις ήθελε, όχι ότι δεν ξέρει ότι ο κόσμος υποφέρει, όχι, να σας πω και κάτι άλλο. Το παίρνει και την ευθύνη επάνω. Βέβαια, να σας πω και κάτι άλλο. Και μου το έχει πει πολλές φορές και ξέρω το πιστεύει και ο ίδιος το έχει πει. Χωρίς την αντοχή του κόσμου δεν θα βγαίναμε έξω. Μπορεί ο πολιτικός να παίρνει κάποιες αποφάσεις. Αν ο κόσμος δεν άντεχε και δεν έβαζε, να το πω έτσι όπως λένε μερικοί, λίγο πλάτη για να στηρίξει αυτές τις ενέργειες, και το βλέπουμε σε γενικές γραμμές, δεν θα μπορούσε τίποτα να κάνει ο Πρωθυπουργός. Άρα, πρωταρχικός πρωταγωνιστής είναι ο κόσμος. Και μετά είναι ο Πρωθυπουργός και όσοι άλλοι πήραν αυτές τις αποφάσεις. Αυτό λοιπόν το πράγμα, το νοικοκύρεμα, το είδανε στην Ευρώπη. Είδανε παγκοσμίως ότι η Ελλάδα μπαίνει κάνει σε ένα νοικοκύρεμα, μια προσπάθεια. Όχι ότι έχει λυθεί το πρόβλημα, έχουμε δρόμο. Αλλά γίνεται νοικοκύρεμα. Και αυτό τι σημαίνει? Είναι όταν βλέπεις κάποιον στην εργασία σου και βλέπεις ότι είναι φιλότιμος και προσπαθεί. Τι κάνεις, τι λες? Δεν θα μπορούσε να έχει πιο γρήγορα αποτελέσματα εάν έκανε την εξής απλή κίνηση, την οποία την ακούω από πολύ κόσμο και δεν είναι δική μου πρόταση ούτε σκέψη. Αλλά λέει,
πάμε στους γειτονικούς λαούς, Βουλγαρία, Ιουγκοσλαβία, Αλβανία, Τουρκία, Ρουμανία, Αυστρία κλπ. Και σου λέει πόσο έχουν φόρο εισοδήματος, 15%, 10%, 8% αναλόγως την κάθε χώρα. Εμείς γιατί να πάμε στο 40%? Πρώτον. Δεύτερον, το θέμα πήγαμε στο 40%, αλλά μήπως θα εισπράττει το κράτος? Γιατί δεν έχει ο άλλος να τα εισπράξει. Έχουμε δηλαδή μία δυστοκία στο να αντιληφθεί ο πολιτικός κόσμος, οι αρμόδιοι πολιτικοί, όχι όλοι, αλλά αυτοί που ασχολούνται με τα οικονομικά, να δώσουν στον κόσμο τη δυνατότητα να έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, να ξοδέψει και στα μαγαζιά. Δηλαδή αν έχω 500 ευρώ το μήνα, δεν μου φτάνει ούτε να φάω, που λέει ο λόγος. Αν έχω όμως 1500, θα πάω να πάρω και ένα ζευγάρι παπούτσια, θα πάω να πάρω και, και δύο σοκολάτες, θα πάω αυτό είναι, και μια εκδρομή. Αυτό είναι το στόχος του επόμενου. Που από όλα αυτά, το 50% θα πάει πάλι στο κράτος. Προσέξτε, έχει σημασία αυτό. Είναι σωστό αυτό που λέτε και είναι και δίκαιο. Προσέξτε όμως κάτι. Μην ξεχνάμε ότι όταν ήρθε η κρίση, μιλάμε για πτώχευση. Δηλαδή, ξαφνικά. Δεν το κάνανε όμως τα άλλα κράτη που είχαν και αυτά κρίση. Δεν ξέρω αν ήταν σε αυτό το βαθμό. Η ναι, κρίση εντάξει, δεν ήταν σε αυτό το βαθμό. Ναι. Δηλαδή η Ιρλανδία είχε κρίση, αλλά δεν ήταν σε αυτό το βαθμό. Η Ισπανία είχε κρίση, όχι σε αυτό το βαθμό. Η Ελλάδα ήταν πολύ ιδιαίτερη περίπτωση. Μιλάμε για συλλογική πτώχευση. Και επίσης, αυτό έπρεπε η κρίση αυτή να βοηθήσει σε δύο πράγματα. Πρώτον, να αποκτήσουμε. Τώρα σας πηγαίνω σε οικονομικά θέματα. Ναι, αλλά εγώ δεν είμαι ιδιαίτερο στα οικονομικά, ναι. Αλλά θα σας απαντήσω σαν πολίτης και σαν πολιτικός. Με την πολιτική διάσταση. Προσέξτε. Όταν λοιπόν έχουμε τη γενική πτώχευση, η ιδιαιτερότητα της χώρας ήταν η εξής. Απ' τη μία να δούμε πώς θα βγάλουμε το χρέος, απ' την άλλη όμως να αλλάξουμε, να γίνουμε μεταρρυθμίσεις. Οι χώρες που αναφέραμε. Απαραίτητο, δεν το συζητάω. Δηλαδή, οι χώρες που αναφέρθηκαν πριν, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, είχαν κάνει ήδη μεταρρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, στο υγειονομικό, σε όλα αυτά. Εμείς είχαμε ένα φεουδαρχικό απειρχαιωμένο σύστημα, το οποίο δεν άλλαζε με τίποτα τα τελευταία χρόνια και ειδικά από το 81 και μετά. Δεν άλλαζε με τίποτα. Με αποτέλεσμα να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να είμαστε στο ευρώ και να μην μπορούμε να συγχρονιστούμε με το ασφαλιστικό των άλλων κρατών, με το υγειονομικό, με οτιδήποτε άλλο θέλετε, με το πανεπιστημιακό, την παιδεία. Άρα λοιπόν, τι θα έπρεπε να προσέξουμε εμείς? Εκτός, η πρώτο πράγμα, η κρίση. Δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι να καταλάβουμε την ανάγκη μεταρρυθμίσεων. Και μόνο η κρίση μπορεί να μας κάνει. Και την ανάγκη και δεύτερον, να συμμαζευτεί ο κόσμος. Και δεύτερον το συμμάζεμα. Ναι. Και δεύτερον το συμμάζεμα. Ναι. Άμα λοιπόν αυτό το πράγμα. Ξέρετε, έχω πιάσει τον εαυτό μου να σκέφτομαι και το 1 ευρώ. Αν θα δώσω 1 ευρώ παραπάνω στον καφέ ή 1 ευρώ παρακάτω στον καφέ. Έτσι όμως όταν θα το δώσετε την επόμενη φορά δεν θα έχει μεγαλύτερη αξία. Ναι. Διότι θα το δώσετε κάπου που πραγματικά νιώσετε ότι σας εξυπηρετεί. Ακριβώς. Και όχι αφιδωλώς. Ακριβώς. Το 1 ευρώ δεν είναι μία δραχμή. Πας σε ένα μαγαζί και έχουν ξέρω εγώ 1,30 ευρώ τον καφέ. Λέω ένα έτσι. Και πας σε ένα άλλο μαγαζί και το έχουν 4,5 ευρώ. Και λέω ρε παιδί μου, κοροϊδία. Βέβαια. Ένας καφές 4,5 ευρώ δεν είναι ούτε στη Γαλλία. Παρά μόνο σε πολύ ακριβά καφέ. Στη Ρώμη, στην κεντρική πλατεία, ένα 80, ένα 20, ένα 30, εκεί. Στο Παρίσι που είμαι εγώ, ναι, που είναι μεγάλη και ακριβή πόλη, τον καφέ τον πληρώνουμε 2,30, 2,40. Μιλάμε στο κέντρο του Παρισιού. Και εδώ πας να πεις καφέ 3,5 ευρώ. Τώρα βέβαια έχουν μειωθεί κάπως, αλλά ορισμένα το κρατάνε. Υπάρχουν ακόμα που το κρατάνε. Και ξέρετε τι γίνεται, αυτοί πάνε εκεί συνήθως, η νεολαία έχει από τον μπαμπά πάρει τα 5 ευρώ, τα 10 ευρώ και περνάει καφέ. Για το να αποφασίσουμε αλλά να τα βγάλουμε μόνοι μας. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Σε αυτή την περίπτωση θα καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να τα ξοδέψουμε και θα καταλάβουμε την αξία των χρημάτων, διότι μόλις πάνε να το ξοδέψουμε ξέρουμε ότι θα μείνουμε με άδειες τσέπες. Εμείς πάντως. Εγώ προσωπικά σας κάνω μια πρόταση. Βοηθήστε να αναπτυχθεί ο τόπος μας στα πολιτιστικά δρόμενα και όχι μόνο στην αρχαιολογία μας, στον πολιτισμό μας, στην κουλτούρα μας, γιατί δι' αυτού του τρόπου θα εισρεύσουν πολλά χρήματα. Συμφωνώ. Ένα αυτό. Ο πολιτισμός, κοιτάξτε, έχει δύο χαρακτηριστικά. Πρώτα απ' όλα είναι η οικονομική δύναμη και δεν το έχουμε χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα όπως πρέπει. Ο πολιτισμός δεν είναι μόνο ένας αρχαιολογικός χώρος να τον επισκεφτούν οι τουρίστες. Το θέμα είναι πώς θα κάνουμε
ζωντανό στο παρόν εδώ ένα αρχαιολογικό χώρο. Δηλαδή, εάν σε ένα αρχαιολογικό χώρο, εκτός από τους τουρίστες, τον φέρουμε και κάνουμε μια σειρά από δράσεις τώρα. Μια συναυλία, μια ομιλία. Όχι μόνο, πολλά πράγματα. Ψύχωνα, συναυλία, ομιλία. Ένα θέατρο. Θεατρικές βραδιές, κινηματογραφικές συναντήσεις, πολλά πράγματα. Ξέρετε, εκτός από τους αυτούς που θα έρθουν να δουν τα αρχαία, θα γίνει και ζωτικός χώρος του παρόντος. Άρα θα έχουμε κόσμο που θα έρθει, κόσμο που θα εργαστεί, άρα έχουμε ανάπτυξη και οικονομία. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, χάρη στον πολιτισμό, μπορούμε να αποκτήσουμε αυτό που ονομάζουμε αυτογνωσία. Δηλαδή να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και πού πάμε. Διότι εάν αναπτυχθούμε με αυτόν τον τρόπο, τότε κάθε χρήση της οικονομίας και των κοινωνικών ενεργειών θα έχει μια σοφή χρήση. Αλλιώς τι θα κάνουμε, θα πηγαίνουμε, θα ξοδεύουμε τα χρήματά μας κάθε βράδυ στα κέντρα, διασκεδάσεις από εδώ και από εκεί, και τότε δεν θα μας δώσει καθόλου τη δυνατότητα να μπορέσουμε να στραφούμε λίγο στον εαυτό μας, για να μπορέσουμε να δούμε ότι είμαστε κάπως διαφορετικοί. Να προχωρήσω λιγάκι σε αυτό ακριβώς που λέτε. Μήπως θα πρέπει να παλέψετε εσείς στο θέμα του πολιτισμού, μήπως τα σχολιά μας δεν έχουν επαρκώς μηνύματα ή μαθήματα ή αυτό ακριβώς είναι πολύ σωστό. Πολιτισμού. Ναι. Για παράδειγμα, δηλαδή, ιστορία μήπως της τέχνης θα πρέπει να παρέμβετε σε επίπεδο παιδείας. Παιδείας, ναι. Στο Υπουργείο Παιδείας κλπ. Βεβαίως. Και με κονδύλια που μπορεί να τα κουβαλίζετε από το εξωτερικό. Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, υπάρχει το μάθημα του γενικού πολιτισμού. Υπάρχει το μάθημα της ιστορίας της τέχνης. Δεν υπάρχουν αυτά τα μαθήματα. Υπάρχουν, ναι. Τι, που σημαίνει πρακτικά τι. Ένα νέο παιδί από ηλικίας 12 χρονών και πάνω μαθαίνει ζητήματα πολιτισμού και τέχνης, έτσι ώστε αργότερα είτε μπορεί να ασχοληθεί σαν επαγγελματικά με αυτό, ναι, αλλά είτε δημιουργικά με αυτό. Βέβαια. Παίρνει ερεθίσματα. Όπως μαθαίνει τα μαθηματικά, μαθαίνει και τον πολιτισμό. Βέβαια. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, είναι προτεραιότητα. Όταν αυτό το πράγμα περάσει από πολιτική βούληση, και σε αυτό θέλω να παλέψω εγώ, τότε αυτό θα μπορέσει να συμβάλλει και στην αλλαγή της νοοτροπίας. Διότι ένας πολιτισμένος άνθρωπος θα αντιμετωπίσει σαν οικοκύρης την κρίση. Και όχι με την οργή ανθρώπου ο οποίος μέχρι τώρα κατανάλωνε αφιδώς, αλόγιστα. Του πήρανε λοιπόν τα αλόγιστα ποσά και ξαφνικά έχει αλόγιστες πράξεις. Από εκεί ξεκινάει. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά όλη αυτή η προσπάθεια θα φέρει περισσότερους δασκάλους, περισσότερες θέσεις εργασίας. Θέσεις εργασίας. Ανάπτυξη επαγγελμάτων. Επαγγελμάτων. Και δεν είναι μόνο αυτό, κάνουν, ξέρω εγώ, μια θεατρική παράσταση. Η θεατρική παράσταση σημαίνει και σκηνογραφία, σημαίνει ηλεκτρονική. Μουσική. Τα πάντα. Δηλαδή, όλο το ένα φέρνει το άλλο. Νομίζω ότι έχετε απόλυτο δίκιο. Και θέλω να πιστεύω ότι ο κύριος Σαμαράς δεν ήταν τυχαίο που σας κάλεσε. Σας ήξερε πολλά χρόνια. Γνωριστήκαμε, έκανα μια έκθεση ζωγραφικής, διότι εγώ ζωγραφίζω. Ναι. Και έκανα μια έκθεση ζωγραφικής 10 χρόνια πριν, 10 χρόνια πριν, σε μια γκαλερία εδώ στην Αθήνα. Είχα έρθει από το Παρίσι, ναι, και μου είπε μια κυρία ότι ήρθε ένας υψηλός κύριος, υψηλός στο ανάστημα, πολιτικός, ο οποίος ενδιαφέρθηκε να αγοράσει ένα έργο μου και ενδιαφέρθηκε να μου μιλήσει. Λέω, ποιος είναι? Μου λέει, κύριος Αντώνης Σαμαράς. Τότε ήταν στην πολιτική άνοιξη. Πήγα εγώ με μια, ξέρετε, συγκρατημένη δυσπιστία. Γιατί είχατε κακό προηγούμενο. Ναι, έλεγαν πάντοτε ότι οι πολιτικοί δεν έχουν σχέση με τον πολιτισμό. Και πήγα λοιπόν με αυτή τη δυσπιστία να μιλήσω μαζί του. Μίλησα μαζί του και τότε είδα έναν άνθρωπο με ευγένεια, έναν άνθρωπο καλλιεργημένο, έναν άνθρωπο που ήξερε γιατί αγαπούσε αυτή τη ζωγραφική, έναν άνθρωπο που γνώριζε τη σύγχρονη τέχνη, αγαπούσε την Ελλάδα, αγαπούσε την ποιήση, μου μίλησε για τη σχέση την προσωπική που είχε με τον Ελίτη, και τότε βέβαια εγώ εντυπωσιάστηκα. Yeah. Μετά συνάντησα τον Οδυσσέα Ελίτη και μου είπε ο Οδυσσέας Ελίτης τα καλύτερα λόγια για τον Αντώνη Σαμαρά, όπου τότε μου είπε είναι ο πολιτικός του μέλλοντος. Δεν θα το ξεχάσω αυτό. Οπότε με βάση αυτό το πράγμα, όταν μου έδωσε την κάρτα του και μου είπε να ξανασυναντηθούμε, ξανασυναντηθήκαμε. Και από τότε ανοίξαμε μεταξύ μας ένα διάλογο. Ο οποίος πήρε τη μορφή αυτή τη συνεργασία. Μου ζήτησε στην αρχή να είμαι υπεύθυνος πολιτισμού αναπληρωτής τομεάρχης στη Νέα Δημοκρατία για ένα χρόνο. Και μετά μου ζήτησε να γίνω σύμβουλός του
στο Μαξίμου, το οποίο με τιμά. Αυτό σημαίνει ότι σας έκρινε αξιοκρατικά. Ναι, αξιοκρατικά με βάση το έργο μου, ναι. Και το λογοτεχνικό και το εικαστικό και με βάση την καθηγητική μου, αν θέλετε, εμπειρία. Εγώ θέλω να σας ζητήσω και μια άλλη χάρη. Με το καλό να τελειώσουμε με τις ευρωεκλογές που σας εύχομαι να πετύχετε, αλλά από την άλλη μεριά να έρθετε για κάνα δύο αυτές διαλέξεις στη Σπάρτη. Θα ήθελα πάρα πολύ και να σας πω, ξέρω ότι έχετε και ελαιόλαδο καταπληκτικό. Ναι, ναι, ναι. Και θα ήθελα με αφορμή το ελαιόλαδο, ξέρετε, να κάνω δύο διαλέξεις για τη σύγχρονη τέχνη. Ελαιόλαδο και σύγχρονη τέχνη. Ξέρετε, υπάρχει πλέον τώρα σε μεγάλη κλίμακα, έχει αρχίσει πλέον και κάτω ο κόσμος που παράγει ελαιόλαδο και που το επεξεργάζεται για να το πουλήσει και λοιπά, όλα αυτά τα σχετικά, και βγαίνει πλέον το κατά κόρον πλέον το αθέρμιαγο. Το αθέρμιαγο σημαίνει ότι συνθλίβεται η ελιά και αφαιρείται το λάδι και λοιπά στους 19 βαθμούς Κελσίου, που σημαίνει ότι διατηρεί όλες τις ιδιότητες που έχει από πλευράς βιταμινών, από πλευράς στοιχείων και όλα αυτά τα σχετικά. Εφαρμόζω το εξής και θα σας το πω, δεν πειράζει αν μας παίρνει η κάμερα. Έχω πάρει ένα τέτοιο μπουκαλάκι όρθιο, ενός λίτρου, και κάθε πρωί μου λέει ο παραγωγός, κύριε Φελούρη, μου λέει, κάθε πρωί μία κουταλιά της σούπας, νηστικός όπως είσαι, να την πίνεις. Και πράγματι το εφαρμόζω. Θέλετε να σας πω κάτι? Ξέρετε πόσο διαφορετικά αισθάνομαι? Είμαι σίγουρος. Πόσο διαφορετικά? Δεν σας το είπα τυχαία, το έχω ακούσει. Λοιπόν, θα ήταν μια ευκαιρία με βάση το ελαιόλαδο να κάνω μια ωραία συζήτηση για το πώς το ελαιόλαδο μπορεί να βοηθήσει τον πολιτισμό, μπορεί να βοηθήσει τη σωματική διατροφή, μπορεί να βοηθήσει πνευματική, εκεί θα έλεγα πνευματική, ναι, ανάταση, και αυτό το έχετε στη Σπάρτη. Είμαι λοιπόν στη διάθεσή σας, αποδέχομαι την πρόταση. Ας δούμε το καλό τι θα βγάλει η Ευρωβουλή. Εύχομαι να με στηρίξει η Σπάρτη, οι πολίτες της Σπάρτης, και δεσμεύομαι να ανταποκριθώ στα αιτήματά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και εμένα με ευχαριστεί που το ακούω από το στόμα το δικό σας, και εγώ σας εύχομαι κουράγιο. Ευχαριστώ γιατί πολύ. Πρώτα το κουράγιο, υγεία πρώτα. Βεβαίως. Μετά κουράγιο και μετά κατευθείαν στη μάχη, δουλειά. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Ήταν τιμή για μένα που είμαστε. Αμοιβαίο. Μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω μαζί σας και πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε κατευθείαν. Και ίσως πριν τις εκλογές έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Βεβαίως, πριν τις εκλογές. Βεβαίως. Έχετε το δικαίωμα. Γιατί έχουμε και τις δεσμεύσεις του ΕΣΟΡΟΥ. Βεβαίως. Οπότε δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε αυτά τα πράγματα. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να τα ξαναπούμε. Εντάξει. Εγώ θέλω και πάλι να σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Σας εύχομαι καλή πρόοδο των. Ευχαριστώ πολύ και καλό σας βράδυ. Χαιρετίσματα στην αγαπημένη μου Σπάρτη. Αγαπητοί τηλεθεατές, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα για τον κύριο Δαβέτα, τον Δημοσθένη. Εγώ περισσεύω, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μας παρακολουθήσατε. Γεια σας και χαρά σας.